Εκεί θα, δεν πειράζει, θα πάρουμε τα λαγκάδια. Το έχουμε συνηθίσει πλέον. Ναι. Και τα παιδιά το ίδιο. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χιονοπόλεμο. Ετοιμαζόμαστε για τέτοιο. Να παίξουμε χιονοπόλεμο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πιο πρόσφατα χρονικά. Καλά το είπα. Μπλε ηλεκτρικ. Ναι, μπλε ηλεκτρικ. Ρόγιον μπλου. Έτσι δεν λέγεται. Είσαι πολύ ενημερωμένο. Αυτό πώς λέγεται το. Και Παρισί. Εντάξει, χειροκρότημα. Είσαι καλός. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πιο πρόσφατα, NBA και Γιάννης Αντετοκούμπο. Οι Milwaukee Bucks πριν από λίγες ώρες υπέταξαν τους Orlando Magic με 121-99. Ο Greek Freak, 22 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Είχε άξιο συμπαραστάτη τον Chris Middleton με 20 πόντους και 10 rebound. Να πούμε ότι αγωνίστηκε και ο αδελφός του, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. 10 λεπτά έπαιξε, είχε 2 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε 2 αναμετρήσεις χθες. Πάμε να δούμε αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Super League Ιντερβέτεν. Στη Λαμία η ΑΕΚ νίξε την τοπική ομάδα με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση είναι αυτό εδώ, στο 1ο λεπτό, από τον Καρίμ Ανσαριφάντ. Είναι μια ωραία προσπάθεια. Γενικά είναι πολύ αποδοτικός στον γκολ ο Ανσαριφάντ. Mm-hmm. Έχει βρει δίκτυα στα τελευταία παιχνίδια αρκετές φορές. Και να πούμε ότι από το 55 η Ένωση έπαιζε με 10, αφού ο Ινσού έχει δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα. Πάμε τώρα στον αγώνα Πας Γιάννινα Άρης, ο οποίος ήρθε 0-0, όλα στο 0, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κάτω από βροχόπτωση ασταμάτητη. Οι κυτρινόμαυροι έστειλαν την μπάλα στα δίκτυα στη φάση που βλέπουμε εδώ, όμως δεν μέτρησε τον γκολ του Μαντσίνη, γιατί θεωρήθηκε από το ΒΑΡ ως επιθετικό φάουλ του Μάνου στον Χουτεσιώτη. Να σας πω ότι με το αποτέλεσμα αυτό ο Άρης παρέμεινε μεν στη δεύτερη θέση, όμως απομακρύνθηκε από την κορυφή για τον Ολυμπιακό με 8 βαθμούς, mm-hmm. ενώ τον πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με 31 και 30 βαθμούς αντίστοιχα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο τένις, γιατί χθες ήρθε μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τη Μαρία Σάκαρη για τη χώρα μας. Ήταν εξωπραγματικό αυτό που έκανε, γιατί είχε μια φοβερή ανατροπή, κέρδισε με 2-1 τη Σοφία Κένιν, η οποία νούμερο είναι 4 νούμερο 4 στον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι και νούμερο 1 στο ταμπλό κιόλας, στο συγκεκριμένο τουρνουά. Στο Abu Dhabi Open πέρασε στις 4 καλύτερες. Να πούμε ότι η Ρωσίδα είναι εκείνη που πήρε το πρώτο σετ με 6-2. Έδειχναν δύσκολα τα πράγματα για τη Μαρία, όμως με μια φοβερή ανατροπή και φοβερή αντίδραση, κέρδισε το δεύτερο σετ με τον ίδιο ακριβώς σκορ. Και το τρίτο ήταν ολοκληρωτικά σάκατακ. Όπως τη λένε τη Μαρία, σάκατακ, ναι. Πραγματικά. Ναι. 6-0 το πήρε. Είχε 10 σερί κερδισμένα games η Μαρία, και στα ημιτελικά σε λίγη ώρα, δηλαδή περίπου στις 10, θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα, είναι νούμερο 10 του κόσμου, με στόχο μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μακάρι να έχει την ίδια επίδοση και σήμερα και να τα καταφέρει. Έχει ξεκινήσει το 21 φοβερά για τη Μαρία. Και η μαμά της, η Αγγελική, δεν κρύβει τη χαρά της και λέει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σύντομα. Θα είναι στο νούμερο, μέσα στην πρώτη δεκάδα του κόσμου η Μαρία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, το θέλει πολύ. Θα πέσει κάτω του μιλιά σίγουρα, έτσι. Εντάξει. Είναι φοβερή η Μαρία. Να πούμε τώρα ότι έχουμε μπάσκετ σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, όπου θα αντιμετωπίσει στις 9 και 5 την Μακάμπι. Να πούμε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε καθολικό lockdown και ήταν πάρα πολύ δύσκολος και ο τρόπος μετάβασης της ομάδας, έγινε με τσάρτερ. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ορίστηκε και ένας από τους τρεις διαιτητές να είναι γηγενής. Το οποίο δεν γίνεται στους αγώνες της EuroLeague, αλλά επειδή υπήρχαν όλες οι δυσκολίες με τη μετακίνηση, δεν βρίσκονταν διαιτητές. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Άρον Χάρισον, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω διαστρέμματος. Και για την ομάδα της Μακάμπη είχαμε ένα κρούσμα κορονοϊού. Είναι ο Σάντι Κοέν, ο οποίος όμως βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προπονήθηκε με την ομάδα και γι' αυτό δεν θα τεθεί η ομάδα σε καραντίνα. Θα εξαιρεθεί της αποστολής. Ακριβώς. Απλά θα εξαιρεθεί του παιχνιδιού, αλλά μάλιστα, η υπόλοιπη ομάδα δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Και θα σας αφήσω με κάτι εντελώς χιουμοριστικό, με αυτόν εδώ τον κύριο. Αυτό είναι. Είναι τα κατάφερε. Καλά, εννοείται. Ο κύριος αυτός είναι ο Έντι Χολ. Είναι ένας διάσημος Βρετανός, λέγονται Strongman αυτοί. Σηκώνουν διάφορα κόλπα. Μεγάλα βάρη, ακριβώς. Αυτό ζυγίζει 162 κιλά. Σηκώνει, έχει ρεκόρ με 501 κιλά. Ναι. Και μάχεται συνέχεια με το βουνό από το Game of Thrones. Δεν ξέρω αν βλέπατε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός μάχονται μεταξύ τους. Και έχουν έναν αγώνα επικείμενο το Σεπτέμβρη. Και στα πλαίσια της προετοιμασίας για να τον φοβήσει, του έδειξε ότι εγώ τι να την κάνω. Ναι, ανεβάζω 4 κορίτσια εδώ και τα σηκώνω για την πλάκα μου. Μάλιστα. Μην το δοκιμάσει, Σάκη. Αλλά θέλω να του πω, αν είναι μάγκα, να βάλει και την πεθερά. Να τα σηκώσει. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλλη μας. Καλή ιδέα, μας ακούει. Τα κορίτσια πάντως
Αν δεν τα είδα, τα βλέπω. Τα κορίτσια δεν κάνουν τίποτα. Έλατε. Τίποτα, δεν στέκονται. Μωρέ, μπράβο. Μπράβο του. Πάμε. Πάμε. Αυτό δεν θα τρώει το, τα παϊδάκια με κρυθαράκι. Αυτό θα το τρώει κανονικά τα παϊδάκια. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτοί τρώνε πολύ, δεν τρώνε. Το αν τρώνε, ναι. Αυτό θα είναι πέντε μισό στην καθησιά του. Αλήθεια. Ε, βέβαια, τι.